δεν έχω πουθενά να πάω με το παιδί μου και πάνω απ' όλα γι' αυτό. Εγώ είχα κάνει εκεί στην πόρτα, από πίσω είχα βάλει και τραπέζι, έτσι δεν έχω σκοπό να παραδώσω. Δεν φεύγει από το σπίτι. Δεν φεύγω από το σπίτι, αν δεν βρεθεί στέγη. Πρώτη καλύτερα το παιδί μου πηγαίνει εδώ κανάλι με Αλεξάνδρου στο σχολείο. Ο 33χρονος Νίκος Τσαμασιώτης, πατέρας ενός 8χρονου κοριτσιού, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να φύγει από το σπίτι ιδιοκτησίας του γεροκομείου Βόλου, στο οποίο διαμένει εδώ και 3,5 χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας. Η διοίκηση του Ιδρύματος τον έχει προειδοποιήσει ότι θα του γίνει έξωση αν δεν καταβάλει το ποσό που οφείλει από ανεξόφλητα ενίκεια 6 μηνών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί, επειδή δεν λαμβάνει πλέον την επιδότηση ενοικίου, όχι με δική του επαιδειότητα. Το πρόγραμμα έληξε το Φεβρουάριο, όμως όσοι ήταν σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσαμε να ενταχθούμε στην επιδότηση νοικίου μέχρι τον Μάρτιο με 280 ευρώ που θα δίνει το κράτος. Το γεροκομείο αρνήθηκε να κάνει, ένα νέο στο συμφωνητικό με το ότι θα το πουλήσουν το σπίτι, ότι βρέθηκε αγοραστής και έτσι που ποτέ δεν εμφανίστηκε αγοραστής. Αφήσαμε αυτό έτσι όπως έφτασαν τα πράγματα και μαζεύτηκαν 1.120 μαζί με τις προσαυξήσεις 1.300. Το κακό είναι ότι είναι κοινοφιλές ίδρυμα και είναι γεροκομείο και έπρεπε να υπάρχει κάποια κατανόηση. Αυτό το σπίτι το έχει αφήσει κάποιους παππούς, κάποια γιαγιά για να βοηθήσει κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Από τον Μάρτιο, από 1 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, ο άνθρωπος αυτός ενώ παίρνει το επίδομα, παίρνει τη βοήθεια για το ενίκιο, δεν το προσκόμισε ποτέ στο γεροκομείο. Με λίγα λόγια, παίρνει τα χρήματα αυτά ως βοήθεια ενοικίου και τα χρησιμοποιεί για δικό του λόγο. Για να μεγαλώσει το παιδάκι του, για να κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Εμένα με ενδιαφέρει, όπως μπήκαμε στο ίδρυμα από το 6 χρόνια τώρα, προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε. Αυτός ο άνθρωπος οφείλει όχι μόνο 1.850 ευρώ 7 μήνες στο γεροκομείο, όχι μόνο 1.900, ακριβώς 906 ευρώ κοινόχρηστα δεν έχει πληρώσει ποτέ. Ενόχλησε και τη γειτονιά εκεί πέρα και ανθρώπους στη γειτονιά. Συνέχεια ζητιανεύει, συνέχεια τους ενοχλεί. Το κοινωνικό έργο εμείς λοιπόν το δείξαμε 3 χρόνια πριν, που του δώσαμε αυτό το ακίνητο που αξίζει 400 και ευρώ, του το δώσαμε με 280 ευρώ, όσο ήταν και η βοήθεια που έπαιρνε από το Δήμο. Άρα λοιπόν, για ποιο κοινωνικό πρόβλημα μιλάμε, γιατί ακριβώς μιλάμε. Να φέρει τα χρήματα από το ενίκιο, να δώσει αυτά τα χρεωστούμενα και ας μείνει για πάντα εκεί πέρα. Ο 33χρονος διαμένει με το ανήλικο παιδί του και τη μητέρα του στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου από τον Ιανουάριο του 2016. Όπως λέει, αν δεν βρεθεί άλλο σπίτι για να μετακομίσει και μια δουλειά για να καλύπτει τα έξοδα της οικογένειάς του, δεν πρόκειται να φύγει από το σπίτι. Ούτε η λύση είναι να πάω στους Ηνωνα Στέγων, όπως καταλαβαίνετε. Ούτε η λύση είναι να τραβήξω από εδώ. Η λύση είναι να βρεθεί, ναι, μια στέγη, ναι, μια δουλειά, ναι, να συνεχίσω έτσι. Ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Και αυτοί πρέπει να το καταλάβουν οι ίδιοι. Όμως, εγώ όταν κοινώνησα με τον διευθυντή του γεροκομείου, το μόνο που μου είπε, δεν με ενδιαφέρει, λέει, κόψε το λαιμό σου. Δεν μπορώ να αφήσω το παιδί μου χωρίς στέγη. Ούτε ο Ξενώνα σα στέγων είναι η λύση. Ο πρόεδρος του γεροκομείου Βόλου ξεκαθαρίζει από τη δική του πλευρά ότι αν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό από το επίδομα ενοικίου που λαμβάνει ο 33χρονος, αύριο θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία της έξωσης. Αύριο σε αυτόν τον άνθρωπο γίνεται έξωση. Καλώς να ορίσει οποιοδήποτε κοινωνικό περιστατικό που έχει την ίδια ανάγκη με αυτόν και να έρθει να συνεργαστεί με το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα δεν έχει κοινωνικό σκοπό μόνο τους ηλικιωμένους, έχει αποδείξει το πρόσωπό του προς τα έξω. Ή συνέχεια ζητάει χρήματα από κόσμο και να έρθει για δουλειά, ακόμη και στο Ίδρυμα, να μπορέσει να αποπληρώσει σιγά σιγά και αυτά που χρωστάει, να συνεργαστεί μαζί μας για να μείνει. Αλλιώς γίνεται έξωση. Αν δεν υπάρχει δέσμευση, εγώ έχω δώσει εντολή για έξωση. Τελείωσε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί. Ένας μήνας ακόμη θα πάει πίσω. Μια πάγια εντολή τα χρήματα να έρχονται κατευθείαν στο γεροκομείο, όπως γίνεται με όλους, δεν ακουμπάει κανένας χρήματα. Μια πάγια εντολή να έρχονται τα χρήματα κατευθείαν στο γεροκομείο και από εκεί και πέρα να βρούμε τρόπους με δουλειά μιλάνε για τέτοιο, για βοήθεια. Τρόφιμα θα μπορούσε να παίρνει από εμάς. Φαγητό και για τον ίδιο και για το παιδί του. Καθημερινά δίνουμε σε 10 άπορες οικογένειες που δεν είναι ενταγμένες στο γεροκομείο.